Άγιος ο θάνατος ελεήσον ημάς. Ιχαρός το μέρος. Ουσιαστήν Κύριε δόξα σου, είπε με Κύριος της Ιακώβ μαθητές, κοιμήσεστε το άνας της γης, εάν δεν το άνος μορανθείς μου διαλυστήσετε, εις ουδένη σκή, επειδή πληθείτε έξω και καταπατήστε υπό τον ανθρώπο. Κοιμήσεστε το φως του κόσμου, που δίνατε πόλης κρυμμύνε πάνω όλους κυβέρνης, το Αιγαίος λίγος και τη θέαση να πρόκειται. Ανθρώπους εργάζεστε και φυλάτε τον αυτό
τον ευλογήσαντα την εργασία ή σε έστησαν σαν ανταπόδοση άξιον υπόλ των εργάτων του πιστού αυτού. Σήγαρε ο πρώτος ενημείς εργάτης, ότι από τον αγράντο σου κυρών τιμή σα το τέκτοδο επάγγελμα και το εργαστηρίο Ιωσήφε Ναζαρέτα γεια σα την χειρονακτική εργασία. Και δείτε ευλόγησον φιλάνθρωπε τα έργα των κυρών ημών ταύτα και παράσχουν τη εργαζομένη εν την πόλη και των ομών του ούτω την σοφία του πύρνικο και την φιλευγία τη μελίση ω σε μη την εργασία φιλουμένη. Τον τίμιο μόρθο και ευλογημένο του τρώτα των αποκυρωμιότων αδελφών ημών του Ιωσήφου άποψε ότι από τον λιγό μου αυτός επιλέγει στη ζωή δε αυτά που σε εργά του γλυκαθίσατε. Τη ζωή αυτών αδελφούν ευθού διατήρησον διόμενος αυτούς εκ παντός κινδύνου αδικίας, υποστασίας και εκτροπής και από πάσης ανάγκης και περιστάσεως. Δώσε αυτής αγαπάν εργασία και φεύγει να ερμία σε οδοί εστρωμένα ακάθες και κατέφυρον τα διαδήματα αυτών προς εργασία των εντολών σου ότι δόξα και τιμή και ειρήνη παντή το εργαζομένο το αγαθό. Κατάστησον το εργατικό κέντρο τούτο και ψέλιν εργατικότητος και δραστηριότητος κέντρον ενώσεως και συναδελφώσεως στέγην ξυπνίας και ομονίας και σταθμών ανεφοδιασμού και ανεψυχής. Σίγαρε ο Θεός του ελεεί και σώζει και εσύ την δόξα να παίρνουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι που εν Αγίης θαυμαστός Χριστός αληθινός των σημών της πρεσβείας Παναχράντου σου Μητρός του εν Αγίης Πατρός σημών της Παναχράντου σου Μητρός
όσους συνετέλεσαν σε αυτόν τον εξοραϊσμό και ανακαίνιση του κτηρίου, αλλά και ιδιαίτερα στον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο, να είναι πάντοτε σε θέση να ανταποκρίνονται στην αποστολή τους. Επίσης, κύριε Υπουργέ, χωρίς καμιά κακή πρόθεση,
θέλω να σας θυμίσω ότι το 1992 η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είχε κλείσει το λόγο. Δεν θέλω να πιστέψω ότι θα επιτρέψει στη Νέα Δημοκρατία να κλείσει και δεύτερη φορά. Γι' αυτό περιμένω από εσάς ότι θα βοηθήσετε για να ανατρέψετε αυτή τη δυσάρεστη εξέλιξη για το καλό του νησιού μας και των εργαζόμενων. Σας ευχαριστώ. Σήμερα με ιδιαίτερη χαρά σας υποδεχόμαστε και χρησιμοποιώ το προκλητικό γιατί σας καλωσορίζω και εκ μέρους της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης, μιας και ο Δήμος της Σεδούμπολης για υπηρεσιακούς λόγους αφουσιάζει, αλλά πάντως είναι παρόντες και ο Αντιδήμαρχος της Σεδούμπολης, ο Δήμαρχος της Άνουσιέου, ο Δήμαρχος της Ποσειδονίας, καθώς επίσης και πολύ νομαθένη και δημοσίου. Με ιδιαίτερη χαρά λοιπόν σας υποδεχόμαστε και με ιδιαίτερη ικανοποίηση σε λίγο θα μπούμε στο πλήρως ανακαινισμένο σπίτι της εργατικής τάξης που διασώθη από τη φορά του χρόνου χάρη στην επιμονή και τη διεκδίκηση του εργατικού κινήματος και την ανταπόκριση που έδειξαν στα αιτήματα και η προηγούμενη και η σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και Εργατικής Τύπου. Έτσι, από σήμερα και για πολλά χρόνια, οι φορείς του συνδικαλιστικού κινήματος του νησιού και του νομού, θα έλεγα, θα στεγάζονται σε ένα κτίριο αντάξιο της ιστορίας τους και της ιστορίας αυτής της πόλης, που σήμερα έχουμε την τιμή. Οι φορείς του συνδικαλιστικού κινήματος του νησιού θα στεγάζονται σε ένα κτίριο αντάξιο της ιστορίας τους και της ιστορίας αυτής της πόλης, η οποία σήμερα είναι παρούσα τελευταίους πληρονόμους, τελευταίους εκπροσώπου της οικογένειας Βελισσαροπούλου, οι οποίοι γεννήθηκαν μέσα σε αυτό το κτίριο. Όμως, κύριε Υπουργέ, η σημερινή χαρά και η γιορτινή ατμόσφαιρα, η οποία υπάρχει και εν ώψη της αυριανής εθνικής γιορτής, σκιάζεται από ένα γεγονός το οποίο μας έχει θέσει σε ιδιαίτερο προβληματισμό. Είναι η βαθιά ανησυχία μας για το ζωστερό μέλλον των 500 εργαζομένων του νεολαίου, το πλοίο το οποίο άρχισε να κλειδονίζεται και πάλι, μαζί με αυτό και η οικονομία ενός ολόκληρου νησιού, που εδώ και δεκαετίες προσπαθεί να αποκτήσει ένα σταθερό βηματισμό, μιας και η μοίρα και η ιστορία του το έχουν τάξει να συντηρεί ένα σημαντικό αριθμό βιομηχανικών εργατών, ίσως των μοναδικών σε όλο το Αιγαίο, ας αυτούς προσθέσει κανείς αυτούς τις Μήλου και τις Κιμώνες. Αυτό το κτίριο είναι ταυτισμένο με τους αγώνες της εργατικής τάξης του νησιού μας. Είναι ταυτισμένο με τους αγώνες της εργατικής τάξης του νομού μας. Είναι όμως ταυτισμένο και με ζωφερές μνήμες του παρελθόντος που έχουν να κάνουν με την ύπαρξη του νεολαίου. Δεν θέλουμε ούτε να τις θυμόμαστε αυτές τις εποχές, ούτε να τις κουβεντιάζουμε και πολύ περισσότερο δεν θέλουμε να τις βιώσουμε και πάλι. Ήταν για μας ένας εφιάλτης που δεν θέλουμε να το ξαναζήσουμε. Βέβαια, τούτος ο τόπος από το 1879 έχει μάθει να ζει με εφιάλτες και αγώνες. Και σε τούτο το κτίριο υπάρχουν ανέπαφα τα λάμαρα αυτών των αγώνων. Είναι όμως και στο δικό σας χέρι να βοηθήσετε ώστε αυτά να συνεχίσουν να αποτελούν διάκοσμο του κτηρίου μόνο και όχι αιτίες για να αναβιώσουν παλιές και ζωτερές μήνες. Εκτός λοιπόν από αυτή τη μεγάλη χαρά που σήμερα βιώνουμε όλοι μαζί για τα εγγένεια του πλήρως ανακαινισμένου ιστορικού κτηρίου του Εργατοπαλλητικού Κέντρου, γνωρίζοντας και μπορώ να το καταθέσω και προσωπικά και την προσωπική σας ευαισθησία για την εργατική τάξη, ζητάμε μια υπόσχεση. Τη στήριξη του ναυπηγείου, την προστασία των θέσεων εργασία, την ιδιαίτερη φροντίδα σας για τον νομό, ώστε σε αυτόν να μην χάνετε, αλλά να προσφύγετε νέες θέσεις εργασία. Εμείς δεν μπορούμε να δουλεύουμε σε άλλη πόλη και να κοιμόμαστε στα σπίτια. Πρέπει να γίνουμε μετανάστες στην ίδια μας την πατρίδα. Με αυτή την προσδοκία, σας καλωσορίζω για άλλη μια φορά. Ξέρω ότι έχετε ιδιαίτερη ευαισθησία σε αυτά τα θέματα
και εκφράζω την ευχή τούτο το κτίριο στο μέλλον, σε τούτο το κτίριο, να γίνονται σχέδια για τη συμμετοχή της εργατικής τάξης στην ανάπτυξη του νομού και όχι σχέδια και αγώνες για να προασπιστούν τα δικαιώματά του. Καλό ήλιο.
Άγιε Πατέρα της Εκκλησίας του Ρώμη, κύριε Πρόσωπο της Καθολικής Εκκλησίας, κύριοι κύριοι βουλευτές, κύριε Νομάρχα, κύριε Δήμαρχοι, πάνω απ' όλα Συριανοί και Συριανές. Σήμερα είμαστε εδώ, είναι μια ιδιαίτερη βραδιά, είναι μια βραδιά χαράς, μια βραδιά όπου τιμάμε τον κόσμο της εργασίας και αποδεικνύουμε έμπρακτα ότι αυτή η χώρα πρέπει να σέβεται αυτούς που παράγουν από το μόδο στον πλούτο και θα πρέπει να δείξουμε και το ενδιαφέρον του φωτισμικού. Γι' αυτό γίνεται πράξη με αυτό το αρχοντικό Βερσαρό. Θέλω πραγματικά να ευχαριστώ όλους. Είναι ένα έργο που ξεκίνησε από την προηγούμενη κυβέρνηση, δεν τέθηκαν οι βάσεις, έγινε ο διαγωνισμός και σήμερα τελειώνει. Πρέπει όμως όλοι να καταλάβουμε ότι οι κυβερνήσεις έχουν συνέχεια. Δεν είναι παρθενογέννηση. Δεν έχει κανένας να εγκαινιάσει έργο που είναι δικό του. Είναι χρήματα των εργαζομένων, χρήματα του ένα φοδογούμενου πολίτη. Συμπίπτει τώρα να φέρει ο Υπουργός. Αυτό προσδώσει και συμπόρπωση ότι έχουμε διαχρονικότητα και ότι έχουμε συνέχεια. Τώρα εδώ που θέλω να σας πω όλοι είναι ότι η εργατική αιστεία έχει μια πολύ σκληρή δραστηριότητα. Επιτελεί ένα πολύ μεγάλο κοινωνικό έργο. 22 βρεφονηπιακοί σταθμοί σε όλη τη χώρα. Από στα 50 χρόνια. Είναι πολύ βραδείς οι ρυθμοί που γίνονται οι βρεφονηπιακοί σταθμοί, όπου έχουμε στην Ελλάδα την πρώτη αναγκαία στις γυναίκες, διότι δεν μπορούν οι μητέρες να φυσικάνουν το παιδί τους και δεν μπορούν να πληρώνουν 600-700 ευρώ για να πάνε να δουλέψει για να το παιδί τους. Άρα λοιπόν, πρώτη προτεραιότητα της δικής μας πολιτικής διακυβέρνησης και φίλης είναι η βρεφονηπιακή σταθμή. Ήδη στα 2,5 χρόνια που έχουμε την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας, στα 2,5 χρόνια, 8 βρεφονηπιακοί σταθμοί παραδόθηκαν και 7 κατασκευάζονται. 15 σε αυτήν την τετραετία, όταν στα 22 χρόνια είχαμε στα 50 χρόνια 22 βρεφονηπιακοί σταθμούς. Πολύ μεγάλη προτεραιότητα, σημαντική για μας. Το δεύτερο είναι ότι επιτελεί έργο με τον κοινωνικό τουρισμό, όπου 600.000 περίπου το χρόνο χαμηλόμισθοι ταξιούχοι μπορούν να πάνε 7 ημέρες, εκδρομές, πεντήμερες, κρουαζιέρες και φέτος βάλαμε για πρώτη φορά και τετραήμερα στην Κύπρο, όπου θα πάνε 4.000. Είναι κάτι που θα βοηθήσει και την ανάπτυξη όταν μπορούμε μέσα από τον κοινωνικό τουρισμό να διευρύνουμε την τουριστική περίοδο, όπως και εδώ πέρσι Σύρο, είναι το Αγγελόπλιο και έχουμε και εδώ τον κοινωνικό τουρισμό για να προσλάβουμε τους το νησί. Το πριν από τον λαό, να μάθω λίγο γιατί είπαμε το μεσημέρι με τον Πρόεδρο, ευχαριστώ τον κύριο Νομάρχη για καλά του λόγια. Όμως η κοινωνική ευαισθησία και το ενδιαφέρον δεν είναι δάκτυλα, είναι πράξη, είναι τρόπο ζωής. Έχω δείξει για τις Κυκλάδες το ενδιαφέρον και την αγάπη. Ποιος ξεχνάει όταν δεσμεύτηκα για την Πάρο και την Σαντορίνη 30 ολόκληρα χρόνια. Ο άνεργος πήγαινε στον Πειραιά για να εξπερθεί από τον ΑΕΛ. Τώρα έχουμε και ο ΑΕΛ στην Πάρο και ευχαριστώ τον Δήμαρχο της Πάρο για την βοήθειά του και στην Σαντορίνη. Έγιναν πράξη, κύριε Νομάρχα, οι δεσμεύσεις και οι υποσχέσεις αυτής της κυβέρνησης σε αυτά τα 2,5 χρόνια. Και υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα, όπως μετέφερε το μεσημέρι και δεν του παρόντος, για το νεόλιο Σύρου για το ναυπηγείο. Ένα σας λέω. Δεν έχει κανείς το δικαίωμα να παρουσιάζεται πιο ευαίσθητος, πιο κοινωνικά ευσυγκίνητος και πολύ πιο φιλεργατικός από κανέναν. Αυτή η κυβέρνηση έχει δείξει έμπρακτα ότι θέλει να χτίσει, θέλει να δημιουργεί, δεν θέλει να γκρεμίσει και να φέρει. Υπάρχει μια κυψέλη εργατική εδώ, όπως είναι οι 450 εργαζόμενοι στο Λεόριο, θα γίνουν και θα καταρθούν όλες οι προσπάθειες εκείνες, ώστε να λειτουργήσει, να μην έχουμε τα παλιά, κύριε Νομάρχα, δραματικά συμβάντα που έγιναν το 92. Αυτό προϋποθέτει σύνεση και ευχαριστώ τον Σεβασμιότατο που μίλησε για τον πολιτισμό, τον πολιτισμικό του εργατικού κέντρου
σοβαρότητα και την υπευθυνότητα που έχουν και οι εργαζόμενοι και ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στον Εόριο. Θα έχουμε συνεχείς διαβουλεύσεις και εγγύηθηκα το μεσημέρι ότι δεν μπορεί και να ξέρουν και οι επιχειρηματίες του Εόριου αλλά και όλη η κοινωνία ότι δεν θα μείνουν στο έλεος Θεού. Θα φροντίσει αυτή η κυβέρνηση με ευαισθησία να αντιμετωπίσει και τη συνέχιση λειτουργία, αλλά και πάνω απ' όλα τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα όλων των εργαζομένων. Συμπάσχουμε, έχουμε το ίδιο ενδιαφέρον με εσάς, θα το αποδείξει η πράξη. Και η πράξη θα είναι κοντά. Και τότε θα ξαναέρθουν πάλι σε σύνολο. Έρχομαι χρόνια στην πλάτη. Έχω χρόνια ενδιαφέρον. Με οποιαδήποτε ιδιότητα θα ζητάω στα μάτια και αυτά που δεσμεύομαι ως υπεύθυνος που με έχει ορίσει ο Πρωθυπουργός ο Κώστας Καραμαλής, θα τα κάνω πράξη για να μπορέσω να κοιτάω και μετά. Αυτό που έχει σημασία στο πολιτικό είναι, όπως ο ΦΑ ανέφερε και για τη δυνατότητα του κ. Βενιζέλου, του πρώην Υπουργού, που έκανε πολύ μεγάλη δουλειά για εδώ και του Χρήστου Πρωτόπαπα, και υπάρχει συνέχεια και υπάρχει, αν θέλετε, ένα ενδιαφέρον που αυτό που παίρνει στο πολιτικό είναι η στεροφημία. Και αυτό το εξασφαλίζει με αξιοπιστία, κ. Ρωμάκα. Όχι με θα και θα. Βαρέθηκε ο λαός το θα και θα. Αυτό που χρειάζεται είναι δράση, πολλή δουλειά, αξιοπιστία και κοινωνική ευαισθησία για αυτή τη χώρα που είναι ευλογημένη. Εύχομαι, κύριε Πρόεδρε, τους μεγάλους αγώνες των Συριανών, όλων των κυκλαδικών, μέσα από το εργατικό κίνημα, σε μια κοινωνία του 21ου αιώνα, σε μια νέα εποχή, σε μια νέα τροχιά αναπτυξιακή, να μην τις σπαταλούμε. Να δούμε εδώ το εργατικό κέντρο, να συνδιαλεγόμεθα και να συζητάμε και να έχουμε ειρηνικές, πολιτισμικές, ειρηνικές, αν θέλεις, σχέσεις μεταξύ κράτους και εργαζομένων, κράτους και εργοδοτών και να υπάρξει ένα κράτος ευλογημένη χώρα όπως είναι η Ελλάδα και να φύγει η κατάρα που μας βάλανε από το παρελθόν, όπου χωρίζαμε τη χώρα, όπου ιδιοληψίες, αγκυλώσεις, ψυχώσεις τραβάτησαν πάρα πολύ αυτή τη χώρα. Έξω από εμάς και το μέλλον αυτή η κατάρα του παρελθόντος. Ας πάμε ενωμένοι όλοι μαζί με ένα στόχο για μια καλύτερη Ελλάδα που την αξίζουμε. Ας την καλά. Κάναμε και δώρο στο ονομάτι για τη γιορτή του χθες. Να προχωρήσουμε έτσι. Από δεξιά έχουμε την εξίωση. Να σας προσφέρω. Να στείλετε, κύριε, στη διάρκεια δεξιά.